Η τρίτη και χειρότερη καταιγίδα μεταξύ Μαξίμου και Ήπα εκδηλώθηκε με μορφή επεισοδίου μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρέσβεως κυρίου Τσούνη. Όπως αποκάλυψε ο κύριος Τσούνης προεβδομάδος σε δείπνο που παρετέθη προς τιμή του σε Αθηναϊκό Σαλόνι, ο Πρωθυπουργό διαπληκτίστηκε μαζί του για δύο θέματα για το γεγονός ότι διατηρεί ανοιχτού διάβλους επικοινωνία με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το επιτελείο του. Ανάλογο επεισόδιο είχε συμβεί μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του τέους Αμερικανού πρέσβεως Τζέφρι Πάιατ όταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκείνος κατηγορείται ότι έκανε αβάντες στον πρωθυπουργό Τσίπρα. Για το γεγονός επίση ότι ο κύριος Τσούνη αρνείται να αναμειχθεί εμφανώς στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας, με δημόσια δήλωση υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εστίας της Κυριακής, οι οποίες δεν επιδέχονται διαψεύσεις, γιατί οι μάρτυρες είναι πολλοί, οπότε ας μην μπείτε στον κόπο να ακολουθήσετε ανάλογες πρακτικές όπως με το δημοσίευμά μας για τον πρόεδρο Αναστασιάδη ο πρέσβης κύριος Τσούνης είπε ότι ο κύριος Πρωθυπουργό απέτησε από την διπλωματική αποστολή, τον είπα, μια δήλωση του τύπου ε, ότι η καλή πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εξαρτάται από την επανεκλογή του κυρίου Μουτσοτάκη στην πρωθυπουργία φυσικά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον και έκτοτε οι σχέσει πρωθυπουργού πρέσβεω ιδιωτικό περνούν κρίση, η οποία όμω μπορεί να είναι απλώ περιστασιακή.